σήμερα τον τύπο στις Βρυξέλλες, μας είπε πριν από λίγο τα εξής σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα. Μας είπε ότι πρώτον δεν είναι στη σκέψη των Ευρωπαίων η πιθανότητα μιας καθαρής εξόδου, δηλαδή φεύγεται και απλώς θα βρίσκεται τις αγορές. Είναι επικρατούσα άποψη πως η Ελλάδα θα χρειαστεί ένα προληπτικό πρόγραμμα. Είπε ότι το προληπτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα γενικώς του ESM και του EFSF είναι από τη φύση του προληπτικό. Η ουσία είναι όμως πως είναι μετρήσιμο, έχει επιτήρηση και σε οποιαδήποτε περίπτωση, και αυτό είναι αυτό που σκέφτονται οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών που συμμετέχουν στο Eurogroup, θα περιέχει μιας κάποιας μορφής σύμβαση. Θα έχουμε δηλαδή μια συμβατική σχέση. Μάλιστα. Τον ρωτήσαμε λοιπόν αν θα είναι μέσα και το Delta Retap. Μας είπε ότι το Delta Retap κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει ως έχει. Δηλαδή έτσι, θα είναι μέσα κανονικά μέχρι το 2016. Και αν θα υπάρχουν και όροι στη σύμβαση αυτή. Προφανώς και θα υπάρχουν όροι. Οι όροι θα είναι οι όροι που θα... οι μεταρρυθμίσεις ουσιαστικά που θα σχεδιάσει η ελληνική κυβέρνηση και θα παρουσιάσει στο ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Αυτό θα είναι ουσιαστικά η σύμβασή μας. Μάλιστα. Εκείνη τη στιγμή. Η επιτήρηση όμως θα είναι επιτήρηση. Από εκεί και πέρα, τον ρωτήσαμε τι θα γίνει με τα λεφτά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Ασφάλειας μετά τα stress test. Η απάντηση ήταν πως υπάρχει η πιθανότητα αυτά τα χρήματα να πάνε σε αυτό το πακέτο ουσιαστικά, το οποίο θα χρηματοδοτήσει τη νέα μας συμβατική σχέση με την Ένωση. Ωστόσο δεν είναι αυτή η μόνη επιλογή. Υπάρχει και η επιλογή, και αυτό το γνωρίζουμε από τον Υπουργό Οικονομικών, να επιστραφούν τα λεφτά, να αποβιωθεί κατά 4 μονάδες ως προς το ΑΕΠ το χρέος, και στη συνέχεια ο ESM να κάνει αυτό που κάνει, δηλαδή να βγει σε αγορές, να δανειστεί για την Ελλάδα, να υπάρχουν τα λεφτά στην άκρη. Μάλιστα. Και αν τα χρειαστούμε να τα πάρουμε. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάνο, και παρακαλώ κύριε Βούτση, το δικό σας σχόλιο καταρχάς. Τι να σας πω, είναι φανερό ότι αυτά τα 11,5 δις που ήταν μέρος του πακέτου των 50 τα πληρώσαμε πανάκριβα, διότι υπήρχαν όροι ταυτόχρονα. Δηλαδή τα συνόδευαν συγκεκριμένοι όροι που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν στο δίνε και περί αυτού πρώην. Και μας βάζουν, μας κάνουν τη χάρη να θεωρούνται δίπλα ως μαξιλαράκι ενδεχομένως ή ως δείκτη ασφαλείας μήπως η χώρα βγει στις αγορές με καινούργια μνημόνιο, λέμε εμείς, και λέει είναι και τα χαρτιά τους. Τώρα και ο κύριος Αθανασίου μιλάει περί συμβάσεως. Αυτά είναι πράγματα, σας επαναλαμβάνω, τα οποία οδηγούν τη χώρα σε ανθρωπιστική καταστροφή. Μάλιστα. Σε μείζωνα κοινωνικό κίνδυνο, και θα πρέπει και η παρούσα κυβέρνηση μέχρι να αποχωρήσει και η κοινωνία που πιέζει για να μην αποχωρήσει και ο θελός, αλλά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να τα έχει υπόψη της, διότι η χώρα μπορεί και πρέπει να ανοίξει μια καινούρια σελίδα στο μέλλον.